Κύριε Υπουργέ, επί 20 και επιπλέον χρόνια, οι εργαζόμενοι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων Κρήτης συνάπτουν με τις εργοδοτικές οργανώσεις στον κλάδο μεταφοράς τουριστών, τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ετήσιας ισχύως, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι αμοιβής των οδηγών. Στις 31 Μαρτίου του 2020 έληξε η ισχύουσα τοπική συλλογική σύμβαση, η οποία θεωρείται υποχρεωτική, ενώ οι κανονιστικοί όροι αυτής της σύμβασης συνεχίζουν να έχουν ισχύ για ένα επιπλέον τρίμηνο από τη λήξη αυτής, για να μην προκύψει κάποιο κενό μετά τη λήξη της και μέχρι να συναρθεί η νέα τοπική συλλογική σύμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την 1η Απριλίου, που έληξε η συμβατική ισχύ της συλλογικής σύμβασης, παρατάθηκε για ένα τρίμηνο επιπλέον απαραίτητο χρονικό διάστημα για τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της νέας σύμβασης. Ωστόσο, λόγω των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας, ήταν αδύνατον να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την εργοδοτική πλευρά, ακριβώς επειδή οι επιχειρήσεις είχαν τεθεί εκτός σε αναστολή λειτουργίας. Σήμερα και παρά το άνοιγμα του τουρισμού, όπως διαφημίζει η κυβέρνηση, οι εργοδότες αρνούνται την υπογραφή τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης, την ίδια με την μέχρι πρότινος, η οποία έληξε στις 36, παραπέμποντάς τους την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να χάρουν μια σειρά από δικαιώματα και κατακτήσεις. Θα μου πείτε σιγά να μην τηρήσουν οι εργοδότες τα συμφωνηθέντα. Το συμφέρον τους είναι πάνω απ' όλα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι οι περίπου 500 οδηγοί τουριστικών λεωφορείων Κρήτης να βρίσκονται σε πραγματικό αδιέξοδο, αντιμετωπίζοντας το κίνδυνο δραματικής επιδείνωσης των εργασιακών του σχέσεων, καταδικαζόμενοι να ζουν με τα 534 ευρώ για το επόμενο διάστημα. Η οργή τους είναι τόσο μεγάλη που με σταθερή αγωνιστική διάθεση βρίσκονται στην 21η μέρα των απεργιακών τους κινητοποιήσεων παρά τον απεργοσπαστικό μηχανισμό που έχει στήσει η εργοδοσία. Και μάλιστα με ωράρια τα οποία ξεπερνούν το 8ωρο, φτάνουν μέχρι και τις 12 ώρες του τιμόνι, βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και των εργαζομένων και των τουριστών. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει σοβαρές ευθύνες για τη στάση αυτή. Είναι δική της ευθύνη, η οποία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να νομοθετεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου για λογαριασμό της εργοδοσίας συνολικά και να διαφορεί για τους εργαζόμενους και τις συνέπειες στη μεταφορά των τουριστών. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί αγνοήσατε αυτό το δίκαιο και αυτονόητο αίτημα των εργαζομένων, παρόλο που από 2 Τετάρτου του 20 σας έχει στείλει σχετική επιστολή το Σωματείο των Οδηγών, ο ΕΡΜΗΣ, την οποία θα την καταθέσω και στα πρακτικά. Αν θέλατε, θα μπορούσατε με δική σας παρέμβαση, υπουργική απόφαση, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τις οποίες τις έχετε καραμέλα βέβαια, να υποχρεώσετε τους εργοδότες να ισχύσει και μάλιστα όταν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τον κλάδο η τελευταία τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, προκειμένου να αποφευθεί η πλήρης αποσάρθρωση των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο. Και αυτό είναι το ερώτημα που σας θέτω. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στιχάκη, θα ήθελα στο κλείσιμο της πρωτομιλίας μου, μην βιαστείτε να πείτε γιατί δεν σας απάντησα. Διότι θέτεται ένα ευρύτερο ζήτημα, στο οποίο θα απαντήσω συγκεκριμένα, με στοιχεία, τα οποία δεν μπορώ να τα καλύψω από την πρωτολογία μου. Είμαι υποχρεωμένος να περιγράψω ένα αφήγημα για το τι συμβαίνει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για το συνδικαλιστικό νόμο, τι περιορισμοί υπάρχουν για τον Υπουργό Εργασίας και τι είναι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θέλω λοιπόν με προσοχή να με ακούσετε, κύριε Στιχάκη. Εγώ αναγνωρίζω το ενδιαφέρον σας για το τοπικό αυτό, για την τοπική αυτή οργάνωση της συνδικαλιστικής του Ηράκλειου της Κρήτης, που είναι και η περιοχή που εκλέγεστε. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω ως εξής. Η συνδικαλιστική ελευθερία είναι θεμελιώδης δικαίωμα των εργαζομένων που προστατεύεται ρητά από το Σύνταγμά μας, αλλά και από διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες που δεσμεύουν τη χώρα μας. Η συνδικαλιστική ελευθερία αποτελεί μια δυναμική σύνθεση του δικαιώματος ελεύθερης ίδρυσης και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Του δικαιώματος ελεύθερης συλλογικών διαπραγματεύσεων, όρων εργασίας και σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, SUSUE, όπως τις λέμε για συντομία, και του δικαιώματος συλλογικής δράσης και κινητοποίησης για προστασία των εργατικών συμφερόντων και την πρόθεση εργατικών διεκδικήσεων με όρους συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
Με τις λογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζονται οι όροι εργασίας και οι μεταξύ των συμβαλωμένων αμοιβαίες υποχρεώσεις. Οι όροι και η διαδικασία ΣΟΥΣΟΕ διέπονται από το νόμο 1876 του 90. Οι ΣΟΥΣΟΕ συμπληρώνουν τους γενικούς όρους εργασίας που ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. Ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλωμένων μερών. Ορίζουν θέματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας. Με τη ΣΟΥΣΟΕ θεσπίζονται κατά κανόνα ευμενέστεροι όροι εργασίας από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι ισχύσεις των ΣΟΥΣΟΕ παρατείνονται εκ του νόμου για χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά τη λήξη ή την καταγγελία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δηλαδή, όσα προβλέπονται σε μια ΣΟΥΣΟΕ συλλογική σύμβαση εργασίας εξακολουθούν αναγκαστικά από τον νόμο να ισχύουν για διάστημα 3 μηνών μετά τη λήξη της. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη μιας νέας ΣΟΥΣΟΕ, μετά το τρίμηνο οι εργαζόμενοι καλύπτονται στο πλαίσιο της μετενέργειας, αφού εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς όρους αποκλειστικά οι όροι που αφορούν: πρώτον, το βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο, δεύτερον, τα 4 επιδόματα ορίμανσης τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονται στη συλλογική σύμβαση εργασίας που έλεξε ή καταγγέλθηκε. Σε αυτό το σημείο, σας υπενθυμίζω ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, το Υπουργείο Εργασίας με ρύμνησε ειδικά για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προκειμένου κανένας εργαζόμενος να μην μείνει εκτός προστατευτικού πλαισίου. Η υγειονομική κρίση με πολλαπλές συνέπειες στην εθνική οικονομία και την αγορά εργασίας της χώρας δεν άφηνε περιθώριο για τη διενέργεια συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου να συνεχθούν νέες συλλογικές συμβάσεις στην περίπτωση λήξης ισχύως τους. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, με νομοθετική διάταξη στην από 1η-5η του 2020, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, επιμηκύναμε μέχρι και την 30η Ιουνίου τη διάρκεια όλων εκείνων των συλλογικών συμβάσεων, των οποίων η εκ του τρίμηνη παράταση έλεξε εντός του χρονικού διαστήματος από την 29η Φεβρουαρίου του 2020 έως και την 30η Απριλίου του 2020. Επανέρχομαι στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός, εντάξει, είπε ότι δεν θα προλάβει στην πρωτολογία. Μας ανέγνωσε το τι ακριβώς προβλέπονται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στο ερώτημα όμως που θέτουν οι εργαζόμενοι, δεν το θέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το υιοθετεί, το φέρνει για συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια και οι εργαζόμενοι ζητούν πολύ συγκεκριμένη και σαφή απάντηση. Υπάρχει τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Πήρε την παράταση 3 μηνών μέχρι 30 του 2020. Οι εργοδότες αρνούνται την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας με βάση τα κεκτημένα των εργαζομένων. Άρα εδώ μιλάμε ότι οι εργοδότες ζητάνε είτε στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είτε να δουλεύουν ως τράνσφερ, δηλαδή ανάλογα το πόση πελατεία υπάρχει μέσα στο πούλμα, δηλαδή πόσοι τουρίστες. Είναι 10, θα πληρώνονται με βάση τους 10 τουρίστες. Θα είναι 15, θα είναι 20, δεν θα είναι κανένας, θα τους στέλνουν στο σπίτι τους. Αυτά ζητάνε οι εργοδότες, που σημαίνει κάθε τη πτώση των μισθών, των κατοχυρωμένων μισθών με βάση την τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας. Τι είναι αυτά που μας αραδιάζεται? Και το ερώτημα είναι, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να στηρίξει τους εργαζόμενους τα μισθολογικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα? Η εργοδοσία είναι φανερό ότι βρήκε την ευκαιρία να ξεσαλώσει στους χώρους δουλειάς όχι μόνο οι πράκτορες στα τουριστικά λεωφορεία, συνολικά στο χώρο του τουρισμού. Οι εργοδότες, προσέξτε, στον χώρο των πούλμαν, των τουριστικών λεωφορείων, εμπέζουν τους οδηγούς, πετώντας το μπαλάκι των ευθυνών. Προσέξτε, ο ένας εργοδότης τον άλλον. Αν λέει συμφωνήσω, ένας θα συμφωνήσω κι εγώ. Προφανώς δεν πρόκειται να συμφωνήσει κανένας από αυτούς. Ροκανίζουν το χρόνο και όλοι μαζί έχουν την ίδια αδιάλακτη στάση, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξουθενώσουν ψυχολογικά και οικονομικά για να υποκύψουν στις αντεργατικές απαιτήσεις τους, που φυσικά τους γυρίζει στο μεσαίωνα.
Για να ξεφορτωθεί λοιπόν τους εργαζόμενους, αυτό θέλουμε, να ξεφορτωθούν τους εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα, προσπαθώντας να παρακάψουν τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι λοιπόν σε εφαρμογή σχέδιο για τον πλήρη ενταφιασμό των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και το παραπέρα χτύπημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης, την οποία εσείς επικαλείστε. Έτσι, γιατί με λόγια μπορείς να χτίζεις ανώγια και με κατόγια. Αλλά οι εργοδότες έφτιαξαν την περιουσία τους από τον ιδρώτα των εργαζομένων. Από εκεί έφτιαξαν την περιουσία τους. Και σήμερα θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους πατώντας στα εργασιακά δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που δούλεψαν και μόχθησαν για να φτιάξουν αυτή την περιουσία τους. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι στο ερώτημα και πρέπει να είστε πολύ σαφείς στην απάντησή σας. Αυτό περιμένουν οι εργαζόμενοι και από εκεί μετά φυσικά κρινόμαστε όλοι. Είστε διατεθειμένοι να πιέσετε, βρείτε τον τρόπο, έχετε το μαχαίρι και το πεπόνι, έτσι ώστε να ισχύσει η ίδια τοπική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που ίσχυσε και να διασφαλιστούν όλα τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, να μην υπάρξει καμία αλλαγή στην εργασιακή τους σχέση. Οποιαδήποτε αλλαγή συμφέρει την εργοδοσία και τα κέρδη τους και χάνουν οι εργαζόμενοι βυθίζοντας το εργασιακό τους μέλλον και γυρίζοντάς τους πίσω στο μεσαίωνα. Ευχαριστώ. Και εγώ, κύριε συνάδελφε Λάδη, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Επιτρέψτε μου όμως, επειδή κάνατε μια ιδεολογικοπολιτική αναφορά εκπροσωπώντας και το Κομμουνιστικό Κόμμα και τις απόψεις του, να σας πω ότι εσείς έχετε μια ταξική αντίληψη. Μιλάτε συνεχώς μόνο οι εργαζόμενοι και τίποτα άλλο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, περιγράφετε μια χώρα, μια οικονομία, στην οποία να μην υπάρχει καμία επιχείρηση, όλα να είναι κρατικοποιημένα, να μην υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία οδηγεί μοιραία, θα σας το πω πολύ απλά, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, κυρία Πρόεδρε, τέτοιο μοντέλο, αυτό που λέει ο συνάδελφος, η οποία οδηγεί μοιραία σε συσίτιο, σε φτωχοποίηση, σε πεινασμένους εργαζόμενους, σε φτωχούς εργαζόμενους, σε εξαθλειωμένους εργαζόμενους. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να μας βρει σύμφωνος. Εμείς πιστεύουμε, κύριε Συντιχάκη, σε μια. Κοιτάξτε, μας δικαιώνει ο λαός τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια ο λαός επιλέγει μια φιλελεύθερη, φιλοεργατική αντίληψη στην οικονομία, διότι το κόμμα το δικό μας είναι κατεξοχήν λαϊκό κόμμα. Είναι φιλοεργατικό. Αλλά για να προασπίσει τα δικαιώματα του εργαζομένου πρέπει να δημιουργηθεί πλούτος. Για να δημιουργηθεί πλούτος πρέπει να υπάρξει επιχειρηματικότητα. Δεν καταλαβαίνω πώς εννοείται εσείς τον πλούτο, ποιος θα το δημιουργήσει. Η φτωχοποίηση και ο ίσως καταμερισμός σε ένα καρβέλι ψωμί. Εντάξει. Εντάξει. Βλέπετε ότι οι εργαζόμενοι είναι μαζί μας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εργαζόμενοι είναι μαζί μας. Επιλέγουν να στηρίζουν την παράταξή μας. Διότι επιλέγουν την υπευθυνότητα, την ειλικρίνεια, την εντιμότητα και βλέπουν ότι αυτό που εμείς πρεσβεύουμε ιδεολογικοπολιτικά είναι αυτό που υπάρχει στο σύγχρονο κόσμο. Και εκεί μπορούν οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι ακόμα να προσδοκούν ότι θα βρουν εργασία και θα βρουν δουλειά. Έρχομαι τώρα γρήγορα στην απάντηση. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και τα οποία ουδής μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε ισχύ 19 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 9 ομοιοπαγγελματικές, μία διαιτητική απόφαση, σύνολο 29. Καμία από τις ισχύουσες 29 συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν βρίσκεται στο τρίμηνο της παράτασης της ισχύως της. Ειδικότερα, από τις 29 σε ισχύ κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 16 λήγουν στις 31-12 του 2020, 10 λήγουν εντός του έτους 2021 και 22 και 5 λήγουν τον 8ο και 9ο μήνα του 2020. Συνεπώς, οι 16 συλλογικές συμβάσεις εργασίας, των οποίων η συμβατική ισχύ λήγει στο τέλος του έτους, έχουν την τρίμηνη παράταση μέχρι τον 3ο του 2021 και οι 5 ΣΟΣΟΕ που λήγουν τον 8ο και 9ο μήνα του 2020 θα έχουν τρίμηνη παράταση μέχρι τον 11ο και 12ο του 2020 μήνα αντίστοιχο. Ως εκ τούτου υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι, μετά την ολοκλήρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, έχουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα, σε ασφαλείς πλέον συνθήκες, καθώς ο κίνδυνος εξάπλωσης πανδημίας έχει περιοριστεί σημαντικά, να συνάψουν νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι εργαζόμενοι των οποίων οι συλλογικές συμβάσεις λήγουν στο τέλος του έτους.
με την επίκαιρη ερώτησή σας, ζητάτε από το Υπουργείο Εργασίας να επέμβει, προσέξτε τι ζητάτε, το Υπουργείο Εργασίας να επέμβει μεμονωμένα, ώστε να τεθεί εκ νέου σε ισχύ η τοπική κλαδική σύμβαση των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, η οποία έληξε στις 30 Ιουνίου και μάλιστα να αποκτήσει και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η βασική μας αρχή και θέση είναι ότι σεβόμαστε τη συλλογική αυτονομία των κοινωνικών εταίρων για τη διενέργεια των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως προβλέπεται από τον νόμο 1876 του 1990. Η εκκίνηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας εναπόκειται στην πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργαζομένων και εργοδοτών και δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Εμείς μεριμνήσαμε ειδικά όταν κατέστη αναγκαίο εξαιτίας της πρωτόγνωρης κατάστασης που αντιμετώπισε η χώρα κατά το επίμα χρονικό διάστημα Μαρτίου-Μαΐου, χορηγώντας επιπλέον την προκαθορισμένη τρίμηνη παράταση, νέα τρίμηνη παράταση έως τις 30 Ιουνίου στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, των οποίων η τρίμηνη παράταση της ισχύως των κανονιστικών όρων έληξε 29 Φεβρουαρίου του 20 έως και 30 Απριλίου του 20. Επιπλέον, λάβαμε πρόσθετα μέτρα για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα και ειδικά για τους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων, εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψη σε επιχειρήσεις που θα επαναλειτουργήσουν, επαναπρόσληψη και αναστολή σύμβασης εργασίας, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ το μήνα, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο ύψος των 534 ευρώ το μήνα, εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψη σε επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν, εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης που λάμβαναν το εποχικό επίδομα ενεργείας από το Σεπτέμβριο του 19 και το Φεβρουάριο του 20 θα λάβουν έκτακτη αποζημίωση ύψους ίσου με το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ενεργείας για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Κάλυψη εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο για όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν μέχρι 31 του 20 με μερική απασχόληση στις εποχικές αυτές επιχειρήσεις. Συνεπώς, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν ανακύπτει αυτή τη στιγμή μείζον ζήτημα για την εκ νέου νομοθετική παρέμβαση, καθώς οι κοινωνικοί εταίροι έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο να διαπραγματευτούν και να υπογράψουν νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αξιολογούμε όλα τα δεδομένα που άπτονται της υγειονομικής κρίσης και εφόσον κριθεί αναγκαίο κάτι τέτοιο, πιθανότατα να γίνουν οι όποιες νέες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ.